Ξεκινήστε. Κάποιος ξέχασε τα γυαλιά του. Ας τα πάρει. Ποιος τα άφησε εδώ. Όχι σε μένα. Δεν πειράζει. Παρακαλώ για ησυχία. Παρακαλώ. Ελάτε κύριε Παπά. Κύριε Πέτρο, να σας πω εξ αρχής ότι θα χρησιμοποιήσω το χρόνο, δηλαδή θα μιλήσω μόνο σήμερα. Δεν θα χρησιμοποιήσω χρόνο άλλη στιγμή, δευτερολογία, τριτολογία. Να πω ότι με το νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Παιδείας και σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται ο κύκλος της καταστροφικής μεταπολίτευσης σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την εκπαίδευση και την παιδεία. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, οι πειραματισμοί δηλαδή και το έγκλημα κατά της ελληνικής παιδείας ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από την εποχή της μεταπολίτευσης και ειδικά από το σχολικό έτος 1974-1975, όταν κυβερνούσε την Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή του πρώτου. Ήταν τότε που ο ψευδοεθνάρχης άνοιξε τις πύλες της εκπαίδευσης διάπλατα σε κάθε είδους αριστερό. Ποιος θα ξεχάσει τον αλίστου μνήμης Υπουργό Παιδείας και μετέπειτα Πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλη, γιο του Πρωθυπουργού της κατοχικής κυβέρνησης Ιωάννη Ράλη και μεγαλοστέλεχος της ψευτοδεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ο κατηφορικός δρόμος της παιδείας συνεχίστηκε όλα τα χρόνια της μεταπολιτεύσεως. Για να θυμηθούμε τον Τζέφρι Παπανδρέου, τον χασοκαλλιεργητή της Γλάστρας, τον μακαρίτη πλέον Γεράσιμο Αρσένη, έναν εκ των πρωταγωνιστών της εθνικής προδοσίας των ημείων του Ιανουαρίου του 1996. Επίσης, να θυμίσω την Υπουργία της κυρίας Γιαννάκου από τη Νέα Δημοκρατία, αυτής που ενέκρινε το εθνομηδενιστικό βιβλίο της ιστορίας της κυρίας Ρεπούση, γιατί επί Νέας Δημοκρατίας κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο που ομιλούσε για τον συνωστισμό στη Σμύρνη. Κυβερνήσατε μαζί με την κυρία Ρεπούση της Δημάρ. Κοροϊδεύετε το λαό παριστάνοντας τους πατριώτες κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και να φτάσουμε και στις ημέρες μας, στις ημέρες της Υπουργίας του σημερινού Υπουργού, όχι εθνικής παιδείας φυσικά, διότι το εθνικής φρόντισαν να το διαγράψουν, καθότι οτιδήποτε εθνικό, οτιδήποτε ελληνικό, δεν συνάδει με τις μαρξιστικές και διεθνιστικές νεοταξίτικες αντιλήψεις τους. Σας δημιουργεί πρόβλημα και απέχθεια και πανικό κάθε τι εθνικό και ελληνικό. Το σημερινό νομοσχέδιο περίτρα να αποδεικνύει ότι οι ψευδεπίγραφοι υπερασπιστές του Συντάγματος είναι καθόλου αντισυνταγματικοί. Το θεωρούν κυριολεκτικά ένα κουρελόχαρτο. Δεν το εφαρμόζουν και αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι κυβερνώντες, σε όλα τα ζητήματα της κοινωνικής ζωής, αλλά και στο θέμα της παιδείας. Στο άρθρο 16 του κανόνα που έχουμε για να είμαστε ένα κράτος δικαίου και όχι ζούγκλα, ορίζεται στην παράγραφο 2 ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και γνωρίζει ο ελληνικός λαός που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή πως τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στα λύκεια, αλλά και στα διαλυμένα από την αριστερή προπαγάνδα και εκφυλισμένα πλέον ελληνικά πανεπιστήμια. Η ζημιά, όπως είπα, η καταστροφή δηλαδή της παιδείας, ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και έχει τεράστιες ευθύνες η Νέα Δημοκρατία που υποκριτικά τώρα κλαίει πάνω στα ερείπια που αυτή δημιούργησε. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τον φιλοευρωπαϊσμό, τον εξυγχρονισμό, το χάδι και την υποταγή στους έχοντες και κατέχοντες, δηλαδή στην ντόπια ελληνική πλουτοκρατία, στους σύγχρονες κοτσαμπάσιδες, και οι δυο σας, αριστερά και δεξιά, συναγωνίζεσαι για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση και τελικά ποιος θα πάρει το χρήσμα της εξουσίας. Κοινή σας συνιστόσα το μνημόνιο και η υποταγή στην ξενοκρατία. Ο λόγος και τα επιχείρηματά σας είναι κοινός, τόσο για την υλοποίηση χιλιάδων εισβολέων στην πατρίδα μας, που τους καλοδέχθηκε η δεξιά από την εποχή Σαμαρά ως Υπουργού Εξωτερικών και που θεωρήθηκε τιμή από τον τότε και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από τον τώρα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η επιλογή της πατρίδας μας ως χώρας προορισμού των παρανόμων. Μέχρι και το δίδυμο Σαμαρά-Δένδια, που δημιούργησαν τα πρώτα hot spot, για τα οποία ο νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπαρεφωνευόταν πως έχουν φως, νερό, τηλέφωνο, ψήξη, θέρμανση.
Να θυμηθούμε τις επισκέψεις Δένδια στην Αμυγδαλέζα, που τώρα έχει το θράσος και την ατιμία να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και να πουλάει εκ του ασφαλούς φτηνή αντιπολίτευση. Όσο για να συνεχίσω, θυμίζω και την κοινή σας οικονομική πολιτική με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους που από κοινού ψηφίζεται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αριστερά και δεξιά, και τη φοβική πολιτική σας στα εθνικά θέματα και ότι αποτελείτε και οι δύο κοινοί προσκυνητές του νεοοθωμανισμού και του Σουλτάνου Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποτελούν τις ιερές αγελάδες των κομμάτων σας και είναι ο λόγος της ύπαρξής σας. Κοινές οι συνιστώσεις λοιπόν όλων εσάς των πολιτικών αντιπάλων, των πολιτικών μας αντιπάλων, που συγχρόνως όμως αποτελείτε και αντίπαλοι του ελληνικού λαού. Και όχι μόνο αυτό, αποτελείτε και αυθάδεις διαστρεβλωτές ελληνικής ιστορίας. Επικαλείστε και οι δύο το απόσπασμα του πανηγυρικού του Ισοκράτη, τον οποίον διαστρεβλώνετε συνειδητά, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι όλοι εσείς είστε τόσο αμόρφωτοι ιδιώτες και δεν μπαίνετε στον κόπο να κάνετε έστω και μία απλή αναζήτηση του κειμένου στο διαδίκτυο. Στο πανηγυρικό του Ισοκράτης καλούσε τους Έλληνες σε ενότητα για να πολεμήσουν τους βαρβάρους. Το δε απόσπασμα που τεχνιέντος και καταχρηστικά χρησιμοποιούν οι διαστρεβλωτές αναφέρει πώς φτάσαμε κυριολεκτικά στο σημείο να θεωρούνται Έλληνες συμμετέχοντες της Αττικής παιδείας. Είναι δε τόσο διεθνιστής ο Ισοκράτης, ώστε να προχωρήσει ακόμα, αν κάποιος προχωρήσει ακόμα πιο κάτω στο κείμενό του, να δείτε εσείς οι αδαείς, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, που λέει ο Ισοκράτης, τους βαρβάρους ηλωτεύειν. Δίνει αυτή την κατεύθυνση ο Ισοκράτης. Τους βαρβάρους ηλωτεύειν. Τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης έως το 2012, που η Χρυσή Αυγή δεν εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, άφοβα αριστεροί και δεξιοί απατεώνες γέμιζαν τσέπες και κοιλιές από τα κλεμμένα του ελληνικού λαού, ρίχνοντας συγχρόνως και ένα κοκαλάκι μάσας στα κομματόσκυλά τους, αλλά και στους μη κυβερνητικούς της αριστεράς. Εσείς καταληστέψατε τα ταμεία, βυθίσατε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας σε αδιανόητη και απάνθρωπη φτώχεια και ανέχεια. Το κίνημά μας προαναγγέλει ότι οι κλέφτες θα πάνε φυλακή και τα κλεμμένα θα αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα, πραγματικά ένα κίνημα αποτελούμενο από λαϊκούς αγωνιστές και όχι βολεψάκηδες, δεν γύρεψε ούτε θα γύρεψει ποτέ μερίδιο από την πίτα της μίζας και της διαφθοράς. Γιατί άραγε κανείς από εμάς, τους Χρυσαυγίτες, δεν διαθέτει οικοσκευή Siemens και βίλες σε νησιά, όπως διαθέτουν οι πιο παγαμπότιδες και ρεμουλαδόροι από εσάς? Η νεολαία, η σημερινή ελληνική νεολαία, όπως και να το κάνουμε, ήταν, είναι και θα είναι το μέλλον του έθνους. Η νεολαία έχει κεντρική θέση στην ιδεολογία μας, βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας μας. Γι' αυτήν εσείς την νεολαία φροντίσατε, αριστεροί και δεξιοί, οι πολιτικές σας δυνάμεις, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, να την εκδιώξετε από την ελληνική γη. 450.000 Έλληνες νέοι αναζητούν ικανοί πτυχιούχοι, με προσόντα, γερά μυαλά, αναζητούν την τύχη τους στις ευρωπαϊκές χώρες για εργασία, εφόσον η ανεργία στο χώρο της νεολαίας υπερβαίνει το 50%. Και στη θέση τους φέρνεται αλλοεθνείς, προσφυγάκια, αλλοθρίσκους, μουσουλμάνους κάθε αίρεσης, ισλαμιστές, φορείς ασθενειών, αλλά και φορείς ενός πολιτισμού όπου βιάζουν, παντρεύονται ανήλικα παιδάκια, ανήλικα κορίτσια και είναι ανθρώπους, αποκεφαλίζουν ανθρώπους, κρατούν ομήρους, συνεχίζουν τη δουλεία και αντιμετωπίζουν τη γυναίκα ως αντικείμενο. Αυτούς θέλετε να κάνετε Έλληνες και να μετέχουν της ελληνικής παιδείας, της οποίας οι περισσότεροι εξημών, αριστεροί και δεξιοί, στα νιάτα τους ήσασταν μέλη του Ρίγα Φεραίου ή άλλων γκρουπούσκολων της αριστεράς, και ξέρετε απ' έξω τσιτάτα του Λένιν,
αλλά δεν ξέρετε και δεν έχετε ιδέα περί Σωκράτους. Εξαιρώ εσάς, καθηγητά. Ρωτώ και πάλι, λοιπόν, αυτούς θα κάνετε Έλληνες, κυρίες και κύριοι? Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ναι, αυτούς θέλετε να κάνετε. Αυτούς τους λαθρομετανάστες εισβολείς μουσουλμάνους που τους παρέχετε δωρεάν διαμέρισμα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρόσβαση σε υπηρεσίες. Τους παρέχετε διαμέρισμα εμβαδού με εμβαδό 60 τουλάχιστον τετραγωνικά μέτρα, επιπλωμένο, με φυσικό και επαρκή αερισμό, όπως λέτε, φυσικό φωτισμό, απαλλαγμένο από υγρασία, επαρκή θέρμανση, ψήξη, ζεστό νερό, πόσιμο νερό, αποχέτευση. Ξεχάσετε τους Έλληνες αστέγους που έχουν κατακλείσει το κέντρο των μεγάλων πόλεων και των Αθηνών. Γιατί αυτοί δεν έχουν ψυχή? Δική τους είναι η ελληνική πατρίδα. Δεν είναι των εισβολέων λαθρομεταναστών. Για τους Έλληνες τι κάνετε? Πέρα από τη φοροκαταιγίδα που έρχεται και τον έφια, ο Έλληνας καλείται να πληρώσει φόρους, κρατήσεις, έκταση εισφορές, ΦΠΑ, ΦΠΑ ο οποίος πηγαίνει κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρώνει ο ίδιος ο Έλληνας, να πληρώνει ο πατέρας του, να πληρώνει ο γιος του, να πληρώνει ο εγγονός του. Και ένας στους δύο φορολογουμένους αδυνατεί να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ένας στους τέσσερις Έλληνες από 20 έως 24 έτη, το 26,1% δηλαδή, δεν έχει δουλειά. Τα κόκκινα δάνεια από 7,7 το 2009 ήρθαν στο 44,20 το 2015. Έλληνες λοιπόν σε κατάσταση φτώχειας, 23% ήσαν το 2009, 39,9% το 2015. Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κάθε μέρα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων φεύγουν 1.200 ηλεκτρονικές εντολές κατάσχεσης. Δεκάδες ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί. 1,4 εκατομμύρια 400.000 πολίτες της χώρας απειλούνται από την εφορία με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές μικρότερες ή ανώτερες των 500 ευρώ. Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έτσι. Έχετε κάνει έναν αγώνα δρόμου. Το Υπουργείο σας, το Υπουργείο Παιδείας και το Έρευνας και Θρησκευμάτων, όχι μόνο για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, αλλά και για την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης για τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα. Πόσα και πάλι προσφυγόπουλα εντός ή εκτός εισαγωγικών υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα? Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί, αν δεν κάνω λάθος, 9.000 εν δυνάμει μαθητές, αλλά το Υπουργείο θα φτιάξει, λέει, υποδομές για τους διπλασίους, έως και 22.000 μαθητές. Υπολογίζεται προφανώς και αυτούς που θα έρθουν στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά το κόστος για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, υπολογίζεται ότι σε πρώτη φάση, η πρώτη φάση μόνο, θα είναι 9,5 εκατομμύρια ευρώ. 9,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για τα προσφυγόπουλα. Άρα και εσείς τι λέτε, λεφτά υπάρχουν, όχι για τους Έλληνες, αλλά για τους λαθρομετανάστες. Και θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, για να μαθαίνετε, με τα τόσο επίκαιρα λόγια του Σωκράτη, που ίσως μπορεί να θεωρηθεί από τους πρώτους που συνέλαβε στην Πανελλήνια ιδέα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρείται και πνευματικός πατέρας του έθνους, διατυπώνοντας ο Σωκράτης πρώτος την ανάγκη διατήρησής του. Στις ατομικές του πεπιθήσεις υπήρξε θερμός υπέρμαχος ενότητας του ελληνισμού. Στους λόγους του απέφευγε να είναι επικριτικός και ακραίος. Κατέφευγε σε συμβουλές για ομόνοια και συνένωση όλων των Ελλήνων προς αντιμετώπιση των βαρβάρων. Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, προέτρεπε την κατάκτηση όλων των βαρβαρικών λαών. Ενώ για την εσωτερική προτιμούσε τη δημοκρατία από την ολιγαρχία, επενώντας τον Περικλή και θαυμάζοντας τον Σόλωνα. Αξίζει να σημειωθεί, χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός, ότι την πόλη του, την Αθήνα, τη θεωρούσε την αρχαιότερη πόλη, μεγάλη και γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Χαρακτηριστικά δήλωνε: «Κατοικούμε όχι επειδή διώξαμε άλλους κατοίκους για να την αρπάξουμε, ούτε την βρήκαμε μια έρημη πόλη και αποφασίσαμε να την κατοικήσουμε, ούτε συγκεντρωθήκαμε πολλοί λαοί και ήρθαμε να την καταλάβουμε. Αλλά η καταγωγή μας είναι τόσο καλή και γνήσια, ώστε η ίδια η γη στην οποία γεννηθήκαμε βρίσκεται στην κατοχή μας χωρίς καμία διακοπή. Είμαστε εδώ αυτόχθονες».
Επίσης, πίστευε πως την πόλη αυτή μόνο εμείς οι Έλληνες δικαιούμαστε να την ονομάζουμε και μάνα και πατρίδα. Ο Ισοκράτης μεταλαμπάδευσε πλούτο ασύγκριτων γνώσεων στην ελληνική φυλή. Ωστόσο, αποδείχθηκε τρομερά διορατικός και προφητικός. Μεταφέρω από τον Αεροπαγητικό τα λόγια του. Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράστη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Μεταφερόμενα τα λόγια του στο σήμερα, αποδεικνύεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Σε μια δημοκρατία όπου ο καθένας αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει κατά το δοκούν και η οποία καμία σχέση δεν έχει με την έννοια της δημοκρατίας όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι και εφήρμοζαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Διαστρεβλωμένη έχει μετατραπεί, έχει αλλοιωθεί και έχει καταλήξει να ταυτίζεται με την ασυδοσία, την ανυπακοή και την ισοπαίδωση ή ασδήποτε αρχής και αξίας. Έτσι, επιστατευμένοι από τους πλέον ανάξιους και ακατάλληλους ταγούς, μετατρέπεται στο καλύτερο μέσο υποδούλωσης, ανελευθερίας και εκφυλισμού του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Και προσθέτω τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, η ισοπαίδωση της εθνικής παιδείας αποτελεί το καλύτερο όχημα για να πραγματοθεί η επαπειλούμενη απόλυτη επιβολή της δικτατορίας της νέας τάξης και της παγκοσμιοποίησης. Καθηγητές, βγαλμένοι από το διαποτισμένο από τον διεθνισμό και την αριστεροθολοκουλτούρα, δίδαξαν τους σημερινούς καθηγητές του εθνομηδενισμού και της λοβιτούρας με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και της ΜΚΟ, όλους αυτούς που δεν έχουν πίστη, που δεν έχουν πίστη σε Θεό και πατρίδα. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει κάθε αντιεθνικό νομοσχέδιο ως γνήσια δύναμη αντιστάσεως. Έχουμε ξαναπεί και έχω ξαναπεί στην αίθουσα αυτή ότι ο εθνικισμός είναι η νιώτη του κόσμου, αλλά και ο ελληνικός εθνικισμός στηρίζεται στην ελληνική νιώτη. Την ελληνικότητα, την επαναστατικότητα, το μαχητικό πνεύμα της αντίστασης του Έλληνα νέου, του Έλληνα εθνικιστή, δεν μπορείτε να την κάμψετε με κατάπτυστα νομοσχέδια. Δεν την κάμψατε εδώ και 4 χρόνια με διωγμούς, με σκευωρίες, με φυλακίσεις, με δολοφονίες. Η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει, πέρα από τις βρώμικες εξουσίες σας και τις ανίερες συμφωνίες σας. Η δύναμη του ελληνισμού, η δύναμη της νεολαίας θα νικήσει. Και η Χρυσή Αυγή είναι εγγυητής αυτού του λαμπρού ελληνικού μέλλοντος. Ήρθαμε να αγωνιστούμε και να νικήσουμε. Θα νικήσουμε γιατί έχουμε πίστη, γιατί έχουμε ιδέες, γιατί έχουμε αρχηγό και είμαστε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα Έλληνες. Στο αίμα και στην ψυχή.